στην Κύπρο, πρώτη φορά έχουμε ένα τέτοιο θεσμό. Ποιος είναι ο ρόλος και η δράση σας? Να σας πω ότι... Έτσι, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Βεβαίως και πολύ σημαντικό. Ας πω ότι πρώτα απ' όλα είναι προσωπική ευαισθησία του Προέδρου Δημοκρατίας αυτό το θέμα. Και η στήριξη για ξεχρονισμό του είναι πλέον μια ολοκληρωμένη πολιτική αυτή τη κυβέρνηση. Η όρια εντολή του Γραφείου του Επιτρόπου περιλαμβάνουν προαγγελίων εξυγχρονισμού στην νομοθεσία, που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο στο θέμα τη διαφάνεια του εθελοντικού κινήματο. Το δεύτερο είναι οι χορηγίε, η στόχευση των χορηγιών με περισσότερο έλεγχο και διαφάνεια. Το τρίτο είναι η αναγνώριση τη μη τυπική άτυπη μάθηση, η οποία επίση είναι μια πολύ σημαντική πολιτική, ειδικότερα να δώσουμε κινήτρα στου νέου να εμπλακούν στο εθελοντικό κίνημα, δηλαδή η αναγνώριση του εθελοντισμού. Το τέταρτο είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη στήριξη με υποδομές στο εθελοντικό κίνημα, καθώς επίσης και γενικά εργαλεία τα οποία ενθαρρύνουν την εργόντα συμμετοχή του πολίτη και ειδικότερα των νέων. Διότι όλα αυτά που έχω αναφέρει έχουμε στόχο την καλλιέργεια του εθελοντισμού και τη ενθάρρυνση των νέων σαν ενεργοί πολίτες στην κοινωνία μας. Είναι όντως σήμερα αναδυόμενη δύναμη ο εθελοντισμός? Πιστεύω είναι πλέον κοινωνία. Πολύ σωστό ερώτημα και προσωπική μου άποψη, αλλά για αυτά που βιώνω κάθε μέρα, είναι ότι νομίζω είναι το πιο αξιόπιστο κομμάτι της κοινωνίας και αυτού του συστήματος που έχουμε σε αυτό το κράτος. Είναι νομίζω το μόνο κομμάτι το οποίο ο πολίτης νιώθει άνετα να προσφέρει και να συνεισφέρει, ένα κομμάτι αγνών το οποίο όλους μας κάνει καλύτερα, όλους μας γεμίζει με αξίες και αρετές, και ένα κομμάτι το οποίο καλύπτει και γεννά του κράτους. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όντως, θα μπορούσα να αναφερθήκατε στους νέους. Ξέρω ότι δίδετε έμφαση στους νέους και αλίμονο αν δεν δώσουμε έμφαση στους νέους, γιατί είναι το αύριο. 18.000 οι νέοι οι οποίοι σήμερα είναι στην ανεργία θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν στον εθελοντισμό, να γίνουν ακόμη πιο πολύτιμοι για την κοινωνία. Είναι νομίζω επίσης ένα πολύ, πολύ σημαντικό ερώτημα. Και το μήνυμα που θα δώσω στους νέους είναι ότι παρά το ότι οι άνεργοι νέοι, ειδικότερα το ποσοστό της συμμετοχής πέφτει κατακόρυφα, εν τούτης πιστεύω ότι η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων είναι η εμπλοκή στο εθελοντισμό. Γιατί? Πρώτα απ' όλα νιώθουν καλύτερα με τον εαυτό τους. Δεύτερον, αξιοποιούν τον χρόνο τους συνεισφέροντας στον συμπολίτη μας. Τρίτον, ανοίγουν πόρτες, γνωρίζουν κόσμο. Αποκτούνται αξιότητες και ικανότητες και γνώσεις, οι οποίες δεν μπορεί να τους δώσει το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Καθώς επίσης πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία που έχω αναφέρει προηγουμένως βοηθούν στην καταπολέμηση της ανεργίας. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία έχουν βοηθήσει νέους μέσω του εθελοντικού κινήματος και της προσφοράς τους να βρουν εργασία. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω και σαν κράτος είναι πολύ σημαντική πολιτική πλέον στο να βοηθήσουμε και να καλλιεργήσουμε και να προβάλλουμε αυτές τις δυνότητες που υπάρχουν. Καθώς επίσης να αναφέρω ότι όλες οι στατιστικές δείχνουν ότι όσοι είναι ενεργοί εθελοντές δεν έχουν πρόβλημα με ναρκωτικά, παραβατικότητα ή αλκοολισμό. Οπότε είναι και πολύ σημαντικό εργαλείο πρόληψης στην κοινωνία μας σήμερα και ειδικότερα στους νέους που έχουν όλη αυτή την πίεση μέσω των κοινωνικών προβλημάτων. Υπάρχουν έτσι συγκεκριμένες στρατηγικές εισηγήσεις, σκέψεις που κάνετε για να εμπλέξετε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους στον εθελοντισμό για όλα αυτά που περιγράψατε, τα οποία είναι, αν τα βάλει κανείς πάνω στη ζυγαριά, προφανώς και βλέπουμε, είναι πασιφανές το που είναι το βάρος, που πέφτει το βάρος. Υπάρχουν όμως έτσι συγκεκριμένες σκέψεις. Να σου πω πρώτα απ' όλα, ένα ερώτημα που είχα πάντα από τους νέους ειδικότερα είναι τι είναι ο εθελοντισμός, ποια είναι τα δικαιώματά μας, πώς μπορούμε να προσφέρουμε. Έχουμε περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο τη διακήρυξη των δικαιωμάτων και ευθυνών του εθελοντή, η οποία βάζει πλέον την λειτουργία του εθελοντικού κινήματος σε μια βάση σωστή και ξεκαθαρίζει και τις ευθύνες του εθελοντή και τα δικαιώματά του, και τις ευθύνες της εθελοντικής οργάνωσης και τα δικαιώματά της, καθώς επίσης μιλά ακόμα και για την προσωπική ανάπτυξη του εθελοντή. Είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο το οποίο συγκεράζει πολιτικές των ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και 40 δικτύων
ευρωπαϊκά δίκτυα, που ασχολούνται με τον εθελοντισμό, μας το έχουν ζητήσει και άλλες χώρες, να σου πω την αλήθεια. Οπότε πλέον αυτό το έγγραφο δίνει μια ξεκάθαρη πολιτική για το πώς πρέπει να λειτουργεί το εθελοντικό κίνημα. Το άλλο πράγμα που έχουμε κάνει και έχουμε περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και είναι μια πολύ πρωτοποριακή πολιτική του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι ότι 4 Δεκεμβρίου έχει αποφασιστεί σαν ημέρα της δημόσιας διαβούλευσης. Κατά εκείνη την ημέρα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι πολιτιακοί αξιωματούχοι του κράτους θα έχουν δημόσιες διαβουλεύσεις με ομάδες στόχου και με συγκεκριμένες θεματικές. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ομάδες στόχου εννοείται ομάδες πολιτών ή ομάδες θεσμικές ομάδες. Μάλιστα, πολύ σωστά. Όπως παράδειγμα, να πω ότι ξέρω το Υπουργείο Άμυνας προσανατολίζεται μια δημόσια διαβούλευση με τους εφέδρους. Για να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα η εφετερία. Και διάφορα άλλα υπουργεία ήδη σχεδιάζουν το πώς θα διοργανωθεί αυτή η δημόσια διαβούλευση. Ακόμα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνη την ημέρα θα έχει διαβούλευση με όλες τις εθελοντικές οργανώσεις, που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο πριν αυτή η δημόσια διαβούλευση, στο να φέρουμε όχι τον πολίτη κοντά στο κράτος, αλλά το κράτος κοντά στον πολίτη. Πρέπει για να ξεχωρίσουμε έναν κράτος, δεν μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας. Θέλουμε τη συμμετοχή του πολίτη. Θέλουμε τις απόψεις του και τις συζητήσεις του και ειδικότερα των νέων. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά χωρίς τη συμμετοχή των νέων σε αυτήν τη διαδικασία. Τώρα λέτε, καταλαβαίνουμε ότι πλέον μπαίνει στα σκαριά, μπαίνει ως βάση μια ολοκληρωμένη πολιτική για τον εθελοντισμό. Είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό οι νέοι μας, οι νέοι άνεργοι κυρίως, να μην μένουν αδρανείς, να έρθουν κοντά, γιατί γίνονται πιο πολύτιμοι για την κοινωνία. Πώς προστατεύουμε όμως τον εθελοντισμό από αυτό που επικρατεί στους κομματικούς μηχανισμούς, δηλαδή πώς διασφαλίζουμε ότι ο εθελοντισμός δεν θα μοιχευτεί από πρακτικές λαθασμένες, από κακώς έχοντα των κομμάτων και το τι συμβαίνει στους κομματικούς μηχανισμούς. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το εθελοντικό κίνημα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και έλεγχος. Και αυτό θα κάνουμε και μέσω των νομοθεσιών που ήδη προχωράνε και μέσω των χορηγίων. Δηλαδή η διαφάνεια και ο έλεγχος θα δώσει ακόμα περισσότερη αξιοπιστία στον πολίτη και πιστεύω ότι θα υπάρχουν και περισσότεροι εθελοντές, πολίτες μας οι οποίοι θα θέλουν να γίνουν εθελοντές. Λέτε έλεγχος, με συγχωρείτε, ναι, λέτε έλεγχος και διαφάνεια των χορηγιών, της κατανομής, δηλαδή τι, θα συντονίζεται το πώς κατανέμονται οι κρατικές χορηγίες, θα υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος θα ελέγχει πράγματι ότι αυτές οι χορηγίες εκεί που δίδονται, είτε είναι μια οργάνωση μη κερδοσκοπική, φιλανθρωπική, ένα ίδρυμα κλπ. Αξιοποιούνται, θα μπουν τέτοιου είδους μηχανισμοί. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή το κράτος με πολλές υπηρεσίες και πολύ καλά κάνει, στηρίζει το εθελοντικό κίνημα. Το πρόβλημα που υπάρχει, δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών, δεν υπάρχει στόχευση και δεν υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή, μια οργάνωση μπορεί να παίρνει από 4-5 χορηγίες από διαφορετικές υπηρεσίες. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε και το γραφείο μου είναι στα τελικά στάδια αυτή τη συζήτηση είναι να γίνει μια διαδικασία η οποία θα ελέγχει συνολικά πλέον όλες αυτές τις υπηρεσίες του κράτους, πώς δίνονται αυτές οι χορηγίες, σε ποιους πηγαίνουν, αλλά και το πώς ελέγχονται. Και η συζήτηση μου μέσα περιλαμβάνει ακόμα και κατατόπους επισκέψεις σε δραστηριότητες οι οποίες επιχορηγούνται μέσω του κράτους για το εθελοντικό κίνημα. Ναι. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μεγιστοποιήσουμε τα κονδύλια του κράτους, ώστε να είναι και πιο αποτελεσματικά. Να δώσουμε έναν καλύτερο έλεγχο και έναν καλύτερο συντονισμό. Διότι ένα πράγμα που μας λείπει σε αυτόν τον κράτος συνήθως είναι ο συντονισμός και ο έλεγχος. Ναι. Ο έλεγχος πώς θα γίνεται, αυτό εδώ, ναι, αν μπορείτε έτσι να μας δώσετε λίγο περισσότερη πληροφόρηση από αυτού, γιατί φαίνεται ότι εάν το πετύχετε, προστατεύεστε από νοοτροπίες, αυτές που κουβεντιάζαμε προηγουμένως, κομματικές νοοτροπίες και άλλα δεδομένα που ενδεχομένως να οδηγούσαν και να οδηγήσουν σε περιπέτειες στον εθελοντισμό. Ναι. Πρώτα απ' όλα, η νέα νομοθεσία που εισηγούμαστε και είναι πολύ πρωτοποριακή για αυτή είναι ότι πλέον όσοι σωματεία, ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις γενικότερα γράφονται και παίρνουν έγκριση εγγραφής από το φορέα σωματείων και ιδρυμάτων, θα πρέπει να υποβάλουν ανά έτος ελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς. Αν για δύο συνεχή έτη δεν το υποβάλλουν, θα σβήνονται από το αρχείο. Αυτό είναι ένα πολύ καλό εργαλείο στον έλεγχο και διαφάνεια και στο τέλος της ημέρας ποιες πραγματικά οργανώσεις εθελοντικές λειτουργούν σωστά ή ποιες λειτουργούν με έναν σωστό τρόπο και σωστή διαδικασία. Τώρα, αυτό που είπατε είναι και διαχείριση των εθελοντών. Το εθελοντικό κίνημα δεν έχει να κάνει σχέση με κομματικές δραστηριότητες. Μπορεί να έχει σχέση να κάνει με πολιτικές, διότι μπορεί το εθελοντικό κίνημα να επηρεάσει πολιτικές όπως είναι τα θέματα περιβάλλοντος, όπως είναι τα θέματα νεολαίας, όπως είναι τα θέματα υγείας.
αλλά ο ρόλος του είναι απλός και καθορίζεται και μέσα στη διακήρυξη ποιο είναι ο ρόλος του. Πρέπει όλες οι δραστηριότητες να είναι μη κερδοσκοπικές, εθελοντικές και να έχουν σαν στόχο το κοινωνικό όφελος. Οπότε δεν υπάρχει πλέον, η διακήρυξη καθαρίζει τον ρόλο και, τις δραστηριότητες του ιδίου του θελοντικού κίνηματος και προστατεύει από αυτό που έχετε πει. Το θελοντικό κίνημα πρέπει να μείνει μακριά από τα κόμματα. Είναι κάτι αγνό, είναι κάτι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το στηρίζουμε και θα το εξυγχρονίσουμε και θέλω να πω και κάτι άλλο. Και το έχει και μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ η κοινωνία τις δύσκολες μέρες τούτες που βιώνουμε και περνάμε. Ειδικά τώρα. Ναι, ειδικά αυτή τη στιγμή που οι συμπολίτες μας έχουν ανάγκη, βλέπουμε το θελοντικό κίνημα να καταβάλει μια πολύ συγκινητική προσπάθεια που είναι και ουσιαστική. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε σε αυτό το θέμα να είμαστε αποτελεσματικοί και θα είμαστε αποτελεσματικοί. Διότι έχουμε την πολιτική βούληση να στηρίξουμε και να ξεχρονίσουμε και το κάτι άλλο που είναι παράλληλο. Θέλω να τονίσω επίσης ότι η αυτονομία του εθελοντικού κινήματος είναι δεδομένη. Ναι. Δεν είναι το για το κράτος να μπαίνει σε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα και πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ανανεώσουμε.